Και θα μείνουμε στην πόλη Μπούκα, κυρίε και κύριοι, διότι η Ρωσία υποστηρίζει πω τα βίντεο και οι φωτογραφίε που μόλι είδαμε που εικόνίζουν τα πτώματα στην Μπούκα είναι ψεύτικα και σκηνοθετημένα. Η χρήση Τσίχλιν κοντά μα με μία φωνή, όλοι οι Ρώσοι αξιωματούχοι, από τη Ζαχάροβα, τον Πεσκόφ μέχρι και τον επικεφαλή Ρωσική μιλούν για προβοκάτσια από το Κίεβο. Από το πρωί έχουν ξεκινήσει όλοι οι υψηλόβαθμοι οι Ρώσοι αξιωματούχοι μια εκστρατεία διάψευση για όσα καταγγέλλονται ότι έχουν διαπράξει οι ρωσικέ δυνάμει στην πόλη Μπούκα. Πριν από λίγο, ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, χαρακτήρισε μια ψεύτικη επίθεση τα όσα συνέβησαν στην συγκεκριμένη πόλη πολύ κοντά στο Κίεβο, λέγοντα μάλιστα ότι αυτέ οι διάσπαρτε σωροί που είδαμε στου δρόμου είναι ένα σκηνοθετημένο σκηνικό. Ο ίδιο μάλιστα κάλεσε τη Βρετανία να ανταποκριθεί στο ρόλο τη, ε, σχολιάζοντα τα όσα συνέβησαν για την σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλεία των ΗΕ. ΕΕ. Η Ρωσία έχει ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Βρετανία τον μπλόκαρε μια φορά, αλλά οι ρωσικέ αρχέ λένε ότι θα. Ζητώντα ξανά ε, σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλεία. Πριν από λίγο και ο Δημήτρη Πεσκόφ, μιλώντα σε δημοσιογράφου, ε, δήλωσε ότι τα γεγονότα και, η... και, ναι, και χρονολογίε δεν συνάδουν με όσα πραγματικά συνέβησαν. Οι Ρώσοι, πρέπει να σα πω ότι λένε ότι ο Ρωσικό στρατό έφυγε στι 30 Μαρτίου από την πόλη Μπούκα και ότι οι Ουκρανοί ανακάλυψαν σε πολλά εισαγωγικά τι ορού τέσσερι ημέρε αργότερα. Επίση, ε, επικαλούνται Ρώσου ειδικού. Που μελέτησαν τα βίντεο και είδαν ακόμη και σωρού να κινούνται σύμφωνα με όσα διακινούνται από ρώσου ε, μέσα κοινωνική δικτύωση. Επίση, ο Δημήτρη Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει αν οι συγκεκριμένε καταγγελίε μπορούν να επηρεάσουν ε, ε, τι ειρηνευτικέ συνομιλίε που διεξάγονται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσά Τσίχλη.